Ολοκληρώθηκε χωρίς να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil Qatar Petroleum στο στόχο Δελφίνη 1 στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ. Το γεωτρύπανο μετακινήθηκε στο στόχο Γλαύκος 1 στο ίδιο τεμάχιο όπου ξεκίνησε άμεσα εργασίες. Το Υπουργείο Ενέργειας και η ExxonMobil αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης γεώτρησης. Έχουμε επιλέξει συνειδητά με την κοινοπραξία να αφήσουμε τις ανακοινώσεις αφού τελειώσει το πρόγραμμα, ουσιαστικά και η δεύτερη γεώτρηση. Δεν θα διαρκέσει πολύ, θεωρούμε. Οπότε, αν ας κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή, έχουμε μπει, θα πούμε τα αποτελέσματα μαζί. Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, τα αποτέλεσματα της πρώτης γεώτρησης δεν είναι αποθαρρυντικά. Ήδη το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης έχει εκδώσει ναύτεξ για τη ζώνη προστασίας του γεωτρύπανου στο στόχο Γλαύκος 1 στο τεμάχιο 10.